Οι δικηγόροι μας βοηθούν με τα στοιχεία που έχουμε. Και είναι αρκετό αυτό? Όχι, γι' αυτό φωνάξαμε. Χίλντα! Γεια σας! Πάνω που πήγαινα να μιλήσω για σένα. Η Κλώδια μου είπε ολίγης, τι συμβαίνει. Θέλουμε να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για τη διοίκηση του σχολείου. Είναι πολύ λεπτό θέμα, γι' αυτό σας ζητάμε απόλυτη εχεμηθεία. Ναι. Όταν βγουν όλα στη δημοσιότητα, Χίλντα, θα σημάνει και το τέλος του σχολείου. Το τέλος, είπες. Το σχολείο είναι άντρο διαφθοράς. Πρέπει να τελειώνουμε. Μα είναι πολύ επικίνδυνο να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, όμως ξέρουμε ότι συμβαίνει. Και αν δεν κάνουμε κάτι, τότε θα είμαστε συνεργοί. Εσύ συμφωνείς με αυτό, αγάπη μου. Είσαι πολύ γενναιός. Χίλντα, εσύ τι θα κάνεις, θα συνεργαστείς μαζί μας? Ναι. Πριν απαντήσω σε αυτό, θέλω να δω αν έφερα κάτι μαζί μου. Ένα λεπτό. Ωραία, για να δω. Ωραία, εδώ πρέπει να είναι. Για να δω. Αχ, ορίστε να το. Τι είναι αυτό? Τα χάπια για τη μνήμη μου. Ναι, τώρα τα θυμάμαι όλα. Ναι. Χρειαζόμαστε ακόμα μερικά βασικά στοιχεία για το σχέδιό μας. Όπως το βιβλίο εσόδων-εξόδων του σχολείου σας. Είναι στο σχολείο και φυλάγεται καλά. Πρέπει να βρούμε τρόπο να το πάρουμε, αλλά δεν ξέρω κι εγώ πώς. Η Νίτσι. Ακόμα εδώ είσαι? Πάρε αυτά τα σκουπίδια και δίνε του μια για πάντα. Θέλεις να πάρω τα σκουπίδια από εδώ? Ωραία λοιπόν. Μα τι κάνεις, να τα βάλεις στη θέση τους, αλλιώς θα σε πάω στην αστυνομία. Να τα βάλεις εσύ αν θέλεις, εμένα δεν θα με ξαναδείς ποτέ πια, ακούς? Ποτέ. Ποιος να είναι τώρα, ποιος να είναι, Εμπρός. Παμπλ, τι συμβαίνει, τι? Ναι. Το βιβλίο το φυλάω στο χρηματοκιβώτιο, στο γραφείο μου. Ναι, εκεί πέρα. Θα δω τι μπορώ να κάνω, ναι. Γεια. Ακόμα εδώ είσαι? Μου είπατε να τα βάλω όλα πίσω στη θέση του. Αφήστε τα και φύγε από μπροστά μου. Δεν θέλω να σε βλέπω. Μα τρελός είστε. Φύγε, σου λέω, δίνε του. Άντε, φύγε. Είστε σίγουρες ότι το σχέδιο θα πετύχει? Όχι, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσουμε όμως. Κορίτσια, μόλις ήρθε το ταξί της Φέλη. Εντάξει, πάμε. Έλα, πάμε, Φέλη. Αχ, ευτυχώς που ήσασταν κοντά στο σχολείο. Κατάφερες να φέρεις το βιβλίο? Δεν μπόρεσα, ο πατέρας μου με πέταξε έξω. Τι θα κάνουμε τώρα? Έφερα τα κλειδιά του. Λοιπόν, εντάξει, το θα πάω εγώ. Πίσω από τον πίνακα. Τι σημαίνει αυτό, τι κάνετε εδώ? Αν αποχαιρετάτε τη Φέλη, κάντε το γρήγορα, το ταξί περιμένει. Δεν πρόκειται να αποχαιρετήσουμε κανέναν. Κουνηθείτε, αφήστε τη συμμαθητρία σας να περάσει. Τι δεν κατάλαβες απ' όλα, η Φέλη δεν πάει πουθενά. Ή μήπως θα σπρώξεις μια έγκυο γυναίκα? Κάντε στην άκρη, αλλιώς θα αποβληθείτε κι εσείς από το σχολείο όπως και εκείνη. Θα τις κάνετε παρέα και θα χάσετε όλη τη χρονιά σας. Όσοι θέλουν να μείνουν στο σχολείο, να βγουν μπροστά, παρακαλώ. Μην το κουνήσει κανείς. Αν μείνουμε όλοι, θα αναγκαστεί να κάνει πίσω εκείνος. Εγώ δεν μπορώ. Κι εγώ δεν μπορώ, παιδιά. Θα με κρεμάσουν, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Εμπρός, τι περιμένετε λοιπόν? Συγγνώμη, παιδιά. Τα λέμε. Συγγνώμη, παιδιά. Άντε, καλή τύχη. Πιλάρ, δεν μπορώ να χάσω κι άλλη χρονιά. Λαουρά, του χρόνου θα έρθεις στο ίδιο σχολείο με μένα? Θα το σκεφτώ, καλέ μου. Έχετε 5 δευτερόλεπτα για να κατεβείτε από εκεί πάνω. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Αφού δεν ακούτε με το καλό, πολύ καλά. Δεν έχω άλλη επιλογή. Τι κάνεις εδώ? Εξήγησέ μου. Τίποτα, δεν ήθελα να είμαι με τα παιδιά, γιατί ξέρεις, μπορεί να με λιτσάρουν.
Αυτό το τίμημα πληρώνει κανείς όταν κάνει κάτι καλό. Ναι. Με τι ρωστό μέρος είσαι εσύ? Με το δικό σου, φυσικά. Μ' αρέσει αυτό. Τότε άντε, αντιμετώπισε τους. Τι θέλεις να πεις? Δηλαδή θέλεις να με σκοτώσουν, δε? Δεν έχουν τα κότσια. Πήγαινε. Πες τους με ποιον είσαι. Πήγαινε. Φοβάσαι? Γιατί δεν πας? Πήγαινε. Τι θα κάνουμε? Μην ανησυχείς για τίποτα. Λάλο, φρόντισε να ηρεμήσει η Φέλη. Οι γονείς της θα το έχουν μάθει τώρα. Και η αστυνομία? Παιδιά, ηρεμήστε και μην προκαλείτε κανέναν. Δεν χρειάζονται λόγο αυτοί για να αρχίσουν να χτυπάνε. Δεν το ξέρετε? Ειδικά όταν τους στέλνει ο Σέρτζιο. Δεν φεύγουμε καλύτερα? Συμφωνώ, παιδιά, δεν φεύγουμε. Όχι, περίμενε, είσαι σίγουρη? Ναι, και τη νύχτα που δεν θα είναι κανείς εδώ θα γυρίσουμε. Γιατί? Θα βρεθούμε στο γυμναστήριο. Εκεί έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Ναι. Τελικά, παιδιά, η Μαρίζα είχε δίκιο, έτσι? Παιδιά, έρχεται ο Παύλο. Τι ανοησίες λέτε, Υπάρχουν δύο πλευρές εδώ. Και εγώ είμαι με αυτή των νικητών. Θα σου σπάσω τα μούτρα. Θες να τσακώσω?